τη σημασία της συνδεσιμότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσα από τις στρατηγικές επενδύσεις και την αναβάθμιση των υποδομών αναδεικνύει το δεύτερο φόρουμ που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και τι είναι να εξελιχθεί σε θεσμό. Μπορούμε να συνδέσουμε λιμένες με σιδηρόδρομο και ο σιδηρόδρομος να αξιοποιήσει τους δύο νέους ευρωπαϊκούς διαδρόμους. Ο ένας είναι ο Three Seas, οι τρεις θάλασσες, και ο άλλος είναι η Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τα Δυτικά Βαλκάνια να εξευρωπαϊζονται, αλλά να δούμε και την Ελλάδα μας και τη Θεσσαλονίκη ως ένα κόμβο, ένα hub, το οποίο θα είναι ζηλευτό για όλους. Και συνδεσιμότητα εννοούμε όχι μόνο τις βασικές υποδομές, τα τρένα που απαιτούνται και στους αυτοκινητόδρομους, αλλά επίσης και στα ενεργειακά δίκτυα, τα οποία πρέπει να υπάρχουν, και βεβαίως και στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Παρών και ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος απίφθινε κάλεσμα στις ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα του, ενώ τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. We should be smart enough, we should be intelligent to cooperate and we should see in the future. It's very natural that our two countries have cooperation. Με κέντρο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ένα φόρουμ σαν και αυτό μπορεί να ανοιχτεί στα Βαλκάνια και να βελτιώσει με αυτόν τον τρόπο τη συνδεσιμότητα, τις υποδομές. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για τη γείτονα χώρα. Το φόρουμ διοργανώνεται από την Τσομόκος Communications με στρατηγικό εταίρο την Όλθα ΑΕ.